Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε να ανοίξουμε την κουβέντα. Έχουμε δύο στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Χρήστος Πυλάλης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Παλαιότερα, τώρα παλαιότερα στέλεχος του κόμματος. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, πάντως. Να είστε καλά. Και ο κ. Τάσος Μπαλέρμπας, γραμματέας επιστημονικών φορέων της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλώς ήρθατε και οι δύο. Λοιπόν, Νάσος Μπαλέρμπας. Λοιπόν, κύριε Πυλάλη. Πολλά εξήγηλε χθες ο κύριος Τσίπρας. Τι έγινε ξαφνικά, ρωτάνε πολύ. Πολλά είχε εξαγγείλει και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πριν από μερικούς μήνες. Και μάλιστα, αν θυμάστε, ήταν. Δεν σας τυχιώνει λίγο η Θεσσαλονίκη? Όχι, όχι, καθόλου δεν μας τυχιώνει. Αλλά να σας πω και για Θεσσαλονίκη την τελευταία και για Θεσσαλονίκη την πρώτη που υπενήσετε. Η Θεσσαλονίκη, λοιπόν, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είχε εξαγγείλει μέτρα 900 εκατομμυρίων. Νομοθετήθηκαν τους αμέσως επόμενους μήνες και τελικά. Η αξιολόγηση ήταν ότι ήταν 1,2 δις, ναι. Παραπάνω δηλαδή από αυτά τα οποία είπε στην τελευταία Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και άρα φάνηκε το ότι δεν ήταν προεκλογική δέσμευση, διότι μέχρι τώρα κανένας πρωθυπουργός δεν είχε πάει στη Θεσσαλονίκη και να τα εφαρμόσει, γιατί γινόντουσαν εκλογές καπάκι. Όσο δε για την πρώτη, που προφανώς αναφερθήκατε για το Γενάρη του 2015, να θυμίσω ότι. Μετά από την υπογραφή του μνημονίου και τα λοιπά, το καλοκαίρι πήγε η κυβέρνηση ξανά πάλι σε εκλογές. Αλλά κάνοντας ένα απολογισμό, και θα ήθελα, αν υπάρχουν, δηλαδή όποιες αντίρρησεις έχετε να το συζητήσουμε, κάνοντας ένα απολογισμό, το μεγαλύτερο κομμάτι και εκείνο των εξαγγελιών, επειδή έχει μείνει λίγο σλόγγαν η Θεσσαλονίκη και τα λοιπά, εφαρμόστηκαν. Και μπορώ να συζητήσω επί συγκεκριμένων μέτρων. Το προγράμματος της Θεσσαλονίκης. Το μεγαλύτερο κομμάτι, το μεγαλύτερο, ναι, κατά πλειοψηφία εφαρμόστηκε. Μα με είχε πόσες χιλιάδες θέσεις, νέες θέσεις στο δημόσιο. Μπορώ να συζητήσουμε συγκεκριμένα. Είχε νέες θέσεις στο δημόσιο. Είχε... Νέες θέσεις στο δημόσιο, βεβαίως. Δεν υπήρξαν νέες θέσεις στο δημόσιο. Δηλαδή στο κομμάτι. Μετακλητών. Εννοείται σε όχι, καθόλου μετακλητών. Νέες θέσεις δεν υπήρξαν. Καταρχήν, εάν μιλάτε για τις νέες. Συμβασιούχων. Αν μιλάτε για τις νέες θέσεις, να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Στην πρώτη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία ήμουνα και εγώ τότε διευθυντής του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, επαναφέραμε 2.500 εκπαιδευτικούς. Yeah. Μπορείτε να ρωτήσετε τον οποιονδήποτε οικονομολόγο με βάση τους προϋπολογισμούς ανέκαθεν του ελληνικού κράτους. Αυτό είναι διορισμός. Τους επαναφέραμε. Για ήταν παράδειγμα, στο κομμάτι της φορολογίας. Ήταν σε διαθεσιμότητα και σε λίγους μήνες φεύγανε. Οριστικά από το. Είναι, μιλάω για τους 2.500 της τεχνικής εκπαίδευσης και σχολικούς φύλακες. Ένα αυτό. Δεύτερον, μιλάω για την πρώτη κυβέρνηση. Αυτό έγινε το. Δηλαδή, οι προφορολογήσεις που είδαμε επιμερών σας ήταν στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, για παράδειγμα. Επαναλαμβάνω. Μου είπατε το πρώτο, λοιπόν. Άρα για να ολοκληρώσω στο θέμα των διορισμών. Επίσης, γνωρίζουν όλοι καλά οι εκπαιδευτικοί ότι είναι σε εξέλιξη. Ναι. Η οποία. Στην κυριολεξία σε εξέλιξη, ο διορισμός 4.500 εκπαιδευτικών και βοηθητικού προσωπικού της ειδικής αγωγής, ναι. Που να σας υπενθυμίσω ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού κράτους, ναι. Που γίνονται μόνιμοι διορισμοί στην ειδική αγωγή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ούτε ένα. Αν ξεφύγουμε όμως από την εκπαίδευση. Αλλά πρέπει να ολοκληρώσω την απάντησή μου. Ομολόγησε ότι είχε αυταπάτες στην πρώτη περίοδο και της αντιπολίτευσης και την πρώτη περίοδο της διακυβέρνησης. Άρα η μεγάλη εικόνα καλύφθηκε από αυτό. Σας είπα ότι όχι, όχι, μα είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Ποιες μετακινήσεις? Αυτά που λέγατε για την ειδική οικογένεια, ενώ από την περίπτωση. Περιπτωσιολογία 4.500 διορισμοί. Μόνιμοι. Δεν νομίζω την περιπτωσιολογία. Όχι πριν δύο χρόνια που χρειαζόντουσαν. Αυτό, όχι, πριν από δύο χρόνια, μέχρι τον Αύγουστο του 2018, ήμασταν ακόμα στα μνημόνια. Βεβαίως. Δεν μείνουμε στην εκπαίδευση. Όπου θέλετε μπορούμε να πάμε. Δεν έχω πρόβλημα. Αλλά όταν ρωτάμε κάτι, να το βλέπουμε σε βάθος και όπως ισχύει. Αυτό λέω. Αν το αμφιβάλλετε για αυτό που είπα, μπορείτε να αμφιβάλλετε. Λοιπόν, ο κόσμος που μας ακούει. Να πάμε και στο στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας. Ακούσατε αυτά που εξήγηλε, φαντάζομαι, εχθές ο Πρωθυπουργός. Και το ερώτημα είναι επί προγραμματικής πια βάσεως. Εσείς έχετε εξαγγείλει 2-3 συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οι οποίες ωστόσο θα πρέπει να τύχουν τις σύμφωνες γνώμες των δανειστών. Για παράδειγμα, έχετε πει ότι θα διεκδικήσετε χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα. Έχετε πει ότι θα μειώσετε τη φορολογία. Όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται αυτό και για όσο το δυνατόν περισσότερα επαγγέλματα και συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, το ερώτημα είναι πώς θα τα κάνετε όλα αυτά όταν παρουσιάζεται μια τραγική εικόνα της οικονομίας, πώς θα πείσετε τους εταίρους να δεχθούν
αυτές τις προτάσεις σας. Να σας απαντήσω. Καταρχήν να πω ότι και να δεχόμασταν ότι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, για να απαντήσω στον κύριο Πιλάλη, ότι έχει ολοκληρωθεί. Αυτό το ΣΥΡΙΖΑ πείτε για το Τα είπαμε και νωρίτερα για τη φορολογία, για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ. Δεν γίνεται αυτό. Αναγνώριση η σημερινή κατάσταση. Ούτω ή άλλω, θα ήθελα να πω ότι η σημερινή κατάσταση δείχνει ότι τελικά και ω προ τη σύλληψή του ήταν λάθο. Κοιτάξτε, η ελληνική οικονομία αυτή τη στιγμή πάσχει από αυτό που λέμε αναπτυξιακό σοκ. Εάν δεν υπάρξει ένα αναπτυξιακό σοκ και να ξεφύγουμε από τη μιζέρια του 1,2 ή 1,9 ή έστω 2,1 ανάπτυξη, δεν πρόκειται ουδέποτε αυτή η χώρα να πάρει μπροστά. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε ανάπτυξη ή δυνατόν πάνω από 4 ή 5%. Το έχουμε πετύχει στο παρελθόν, δεν είναι κάτι καινούριο. Το έχει πετύχει στην ελληνική ιστορία, το έχουμε ξαναπετύχει, αλλά χρειαζόμαστε συγκεκριμένα εργαλεία. Αυτό θα πάμε να εξηγήσουμε στους εταίρους. Να θυμίσω ότι ο Μάνφρεντ Βέμπερ δέχτηκε ότι θα πρέπει να μειωθούν τα πρωτογενή πλεονάσματα, δηλαδή ήδη έχουμε αποκτήσει τους πρώτους. Εναντίον, όχι, είπε. Όχι, όχι, όχι. Ο Μάνφρεντ Βέμπερ είπε ότι. Όχι. Ο Μάνφρεντ Βέμπερ είπε ότι δέχομαι, για πρώτη φορά είναι ο πρώτος Ευρωπαίος πολιτικός, στην Αθήνα ακριβώς, που δέχτηκε τη λογική ότι αν προταχθεί ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που θα δείχνει ότι η ελληνική οικονομία μπορεί να πάρει μπροστά. Μπορούμε πόσο να συζητήσουμε. Χρειάζεται για να πάρει μπροστά. Κοιτάξτε, θεωρώ οι οικονομολόγοι οι οποίοι έχουν την ευθύνη του προγράμματος είναι για πρώτη φορά ένα κόμμα στην αντιπολίτευση παρουσιάζει τόσο στοχευμένο και τόσο λεπτομερές πρόγραμμα πάνω στην οικονομία. Οι οικονομολόγοι λοιπόν που εισηγούνται το σχέδιο αυτό ανάπτυξης θεωρούν ότι πολύ σύντομα, δηλαδή μέσα στον επόμενο χρόνο, θα έχουμε απτά δείγματα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Και μόνο η νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές έφερε την άνοδο που είδαμε στο χρηματιστήριο, έφερε την πτώση των επιτοκίων του δεκαετούς ομολόγου και ισχύει τελικά αυτό που λένε ότι, τελικά, ότι η οικονομία είναι κυρίως ψυχολογία. Ένα σχόλιο που είναι καλό. Ότι σταματάει η παρατεταμένη αβεβαιότητα, δηλαδή αν γινόντουσαν εκλογές τον Οκτώβριο. Σαφέστατα και η κυβερνησιμότητα, η σταθερότητα στην κυβέρνηση, αλλά κυρίως αυτό που λες και η πρόθεσή σου να ανοίξεις έναν άλλο δρόμο, έναν διαφορετικό δρόμο, γιατί το ζήτημα, άκουσα χτες αυτό που είπε ο κύριος Τσακαλώτος και έχει λάθος. Δεν είναι φοροαπαλλαγές για λίγους. Είναι φοροαπαλλαγές οι οποίες απευθύνονται στο να ανοίξουν νέες δουλειές. Εάν ο επιχειρηματίας δεν ανοίξει νέες δουλειές, δεν θα τύχει των φοροαπαλλαγών αυτών. Ναι. Είναι άμεσα συνδεδεμένο αυτό το πράγμα. Και αυτό χρειάζεται η Ελλάδα. Η Ελλάδα χρειάζεται πολλές νέες θέσεις εργασίας που θα δώσουν αξιοπρέπεια και εισόδημα. Ναι, αλλά όχι στον δημόσιο τομέα. Να απαντήσουμε όμως. Στον ιδιωτικό τομέα τη χρειαζόμαστε. Αυτή τη φορά δεν υπάρχει. Να θυμίσω ότι στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν 380.000 νέες θέσεις εργασίας επί της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό φαίνεται από την Εργάνη, δεν το λέω εγώ. Ναι, αλλά επίσης, ξέρετε, είναι μισές-μισές. Να ολοκληρώσω όμως, επειδή είπατε αρκετά. Είναι μειωμένα ωραρίου. Ότι, σε τι συμφίκες, ναι, επειδή λοιπόν είπατε το ότι η προσδοκόμενη νίκη. Εντάξει, εσείς βιάζεστε να βγάλετε αποτέλεσμα, βέβαια. Αλλά, όχι, δεν βιαζόμαστε. Αφήστε να ολοκληρώσω όμως. Εντάξει, για να πω και εγώ. Τι έγινε. Πρέπει να πω και εγώ κάτι. Ναι. τα ποσοστά των ομολόγων είχαν φτάσει σε ιστορικά κατώτατα. Πολύ πριν γίνουν οι ευρωεκλογές. Για τις οποίες ευρωεκλογές, επιτρέψτε μου να πω, ας κρατάτε μισό καλάθι, διότι με μια αλαζονία με την οποία έχετε βγει και ευτυχώς μέσα από μια κρίση ειλικρίνειας. Όχι εσείς κύριε Παλέμπα, το κόμμα σας. Ευτυχώς μιλάτε πλέον ανοιχτά για το 7ήμερο για το οποίο ετοιμάζεται για το 7ήμερο. Ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύεται και το 7ήμερο, ούτε σε αυτό το fake news δεν μπορείτε να το υποστηρίξετε. Και σήμερα λοιπόν σε νησί ο κύριος Μητσοτάκης και κυκλοφορεί παντού το βίντεο, μίλησε το ότι θα διευκολύνει τους επιχειρηματίες ακόμα και αν υπάρξει ας πούμε ανάγκη για το 7ήμερο Αθήνας. Αλλά πέρα από αυτό, μιλήσατε για μιζέρια ανάπτυξη. Μιζέρια ανάπτυξη 1,2. Αν η μιζέρια είναι μίζερη ανάπτυξη 1,2, το 27% ανεργία, γιατί μιλήσατε για θέσεις. Το 27% ανεργία που έγινε έπεσε κατά 8 μονάδες, ευτυχώς. Με θέσεις όμως μειωμένου ωραρίου. Όχι, κάνετε λάθος. Μα τι λέτε, το λέει η Εργάνη. Η Εργάνη λοιπόν λέει ότι μέχρι το 2014 ήταν 60
100% η μειωμένου ωραρίου και 40% η μόνιμη και αυτό έχει γίνει 55%. Πολύ μικρή βελτίωση. Την έχω κάνει τη συζήτηση με τον κύριο Τριανταφυλλίδη και του βγαλα εκείνη τη στιγμή την Εργάνη. Αλλά είναι καλύτερη κατάσταση. Επίσης, για τη μιζέρια του υποκατώτατου, τι έχετε να μας πείτε, τον οποίο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή η οποία κατήργησε. Δηλαδή, πρώτος νομίζω ο κύριος Μητσοτάκης το είπε ότι πρέπει να καταργηθεί. Το 11%. Και σας θυμίζω ότι εμείς λέμε σε κάτι ο κατάλογος πράγματι είναι μακρύς, όντως. Διπλάσια από ό,τι μιλάτε. Μιλάτε και δύο μαζί καταρχήν, οπότε πρέπει ένα σένα να το συντονίσουμε. Εγώ στον κύριο Μπαλέρμπα δεν μίλαγα πάνω. Ο ίδιος όμως είχε μια ανησυχία. Σας απαντώ. Μήπως αναφερθώ στις θέσεις. Να μας πείτε γιατί κάνατε όλα αυτά τα ωραία πράγματα και χάσατε. Δηλαδή κάπως πρέπει να. Και αν πήρατε το μήνυμα, έτσι. Να απαντήσετε συνολικά, αν πήρατε το μήνυμα. Γιατί πολλά στελέχη, ακόμα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Όχι πολλά στελέχη, είπαν ότι δεν πολύ κατάλαβε ο λαός αυτό που εξέφερε. Αυτό το είπε. Έκανε να μου το δείξει σε ένα βίντεο. Είπε ότι δεν με πολύ άκουγε, είπε ότι θα είναι δημοψήφισμα. Παρακαλώ πολύ, επειδή θεωρώ ότι αυτό είναι λάθος που λέτε. Στην ΕΡΤ. Εάν ΕΡΤ είπε, ότι δεν με πολύ άκουγε. Είπε ότι θα είναι δημοψήφισμα για τα θετικά μέτρα ευρωεκλογής, αλλά ο λαός δεν με πολύ άκουγε. Μιλάτε πριν. Όχι, μετά τις εθνικές εκλογές. Το δημοψήφισμα το είπε πριν. Όχι. Είπε λοιπόν, είπε σε συνέντευξή του. Μάλλον κάνετε λάθος. Είπε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Είναι το βίντεο διαθέσιμο να το πει. Ότι δεν με άκουσε ο λαός. Είπε ότι θα είναι δημοψήφισμα για τα θετικά μέτρα. Αλλά όπως φάνηκε δεν με πολύ άκουγε ο λαός. Είπε τη συγκεκριμένη έκφραση. Δεν με πολύ άκουγε. Είπε την έκφραση δεν με πολύ άκουγε. Συγχωρείτε, ότι έχει ο λαός ευθύνη για το ψήφισμα. Επιτρέψτε μου να σα πω όμως και εγώ. Πάμε όμως επί τη ουσία. Επιτρέψτε μου να σα πω, επειδή περιμένοντα στο να ξεκινήσει η εκπομπή μα, είδα ότι και το δικό σα α πούμε κανάλι στην προηγούμενη περίπτωση ως γραφείο τύπου Νέας Δημοκρατίας λειτουργεί. Εμείς. Βεβαίως. Εδώ. Βεβαίως. Πώς το καταλάβατε. Το αντίθετο. Μπορεί να δείτε. Αντίθετο. Ακόμα και οι αστεϊσμοί σας περί του Πρωθυπουργού. Εντάξει. Αυτός ο Πρωθυπουργός. Επιτρέψτε μου να πω λοιπόν. Επιτρέψτε μου να πω λοιπόν. Είστε ακριβείς. Δεν κάνουμε κανέναν αστεϊσμό. Κάνουμε όμως σχόλια. Όχι, όχι. Εγώ ως αστεϊσμός το κατάλαβα. Αν πας εντός. Ήταν σχόλιο που έγινε και για την άλλη πλευρά. Αν όπως είδατε όλη την εκπομπή θα είναι εύκολο να το παρατηρήσετε. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με αυτό. Άλλωστε είμαστε συνηθισμένοι στην κριτική. Έχω να πω λοιπόν ότι αυτά τα οποία είπαμε, να θυμίσω ότι δεν τα κάναμε στην προεκλογική περίοδο, να θυμίσω ότι από το 2016, όταν η Νέα Δημοκρατία είχε φοβηθεί να ψηφίσει το επίδομα, εμείς είχαμε αρχίσει και δίναμε το δημοσιονομικό χώρο πίσω σε αυτούς που το δικαιούνται, διότι λέμε ότι. Με ρωτήσατε το τι, για ποιο λόγο χάσαμε και αν πήραμε το μήνυμα. Αυτό. Λοιπόν, το μήνυμα προφανώς και ελήφθη. Εκτιμάμε το ότι ο κόσμος, ο οποίος δικαιολογημένα απόλυτα είναι κουρασμένος μετά από πολλά χρόνια μνημονίων, είχε απέτηση. Και για παραπάνω, αν θέλετε, κοινωνικά μέτρα. Πράγματι, λοιπόν, αυτό θα έπρεπε πάση θυσία να μπορέσουμε να το κάνουμε. Και δεδομένου, εμείς λέμε το ότι μέχρι τον Αύγουστο του 2018 είχαμε τη θηλιά, αν θέλετε, όλοι ως χώρα και ως κυβέρνηση των μνημονίων. Αλλά χάρη σε αυτή την κυβέρνηση, πλέον αυτή η χώρα έχει βγει από τα μνημόνια. Η νέα σειρά των ενισχυτικών μέτρων, αν θέλετε, πηγαίνοντας προς τις εκλογές 7 Ιουλίου, είναι ακόμα θετικότερα προς ενίσχυση των μεσαίων, αν θέλετε, κοινωνικών οικονομικά ομάδων, οι οποίες δεν μπόρεσαν πραγματικά να λάβουν αυτό που θα τους άξιζε. Σε μια όμως προσπάθεια, παραλαμβάνω, η οποία ήταν στην κυριολεξία ματώματος από πλευράς της ελληνικής κυβέρνησης. Θα σας ρωτήσω κάτι. Χθες είπε ο Πρωθυπουργός ότι το παλιό σύστημα έχει τεράστιες ευθύνες για την κατάσταση της χώρας και είπε ότι δεν παίρνει συγχωροχάρτη για τίποτα. Εσείς θεωρείτε ότι θα δικαιούστε συγχωροχάρτη την επόμενη μέρα των εκλογών? Μισό λεπτό. Γιατί έχουν βγει τώρα όλες αυτές οι αποκαλύψεις για την υπόθεση Νοβάρτης. Έχει διαταχθεί και από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου έρευνα εφόλης της ύλης για τους χειρισμούς στην υπόθεση. Θα σας απαντήσω για τη δήλωση αυτή που είπατε του Πρωθυπουργού, λοιπόν. Να μου πείτε και για την υπόθεση Νοβάρτης. Όχι, για την υπόθεση Νοβάρτης, εγώ δεν κάνω δικαστικό. Εγώ θέλω να σας πω την συνολική πολιτική εκτίμηση γύρω στα πράγματα αυτά. Για την υπόθεση Νοβάρτης, η δικαιοσύνη είναι αυτή η οποία. Όχι, η δικαιοσύνη είναι αυτή η οποία θα λύσει το όποιο πρόβλημα υπάρχει, στον βαθμό που υπάρχει. Είναι δεδομένο με βάση όχι δικά μου ή του κόμματός μου λεγόμενα, με βάση να σας θυμίσω του κυρίου Ρακίτζη. Το θυμάστε. Είμαι του κυρίου Σούρλα, αν κάνω λάθος, που ήταν ειδικός γραμματέας διαφάνειας κλπ. Με βάση λοιπόν στελεχών τις δηλώσεις στην Επιτροπή της Βουλής, στην αρμόδια για τα σκάνδαλα στην υγεία, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ είπαν το ότι 24 δις το χρόνο για 4 χρόνια, 80+, δηλαδή ένα τεράστιο ποσοστό του εθνικού μας χρέους, οφείλονταν στην διαπλοκή μέσα στην υγεία.
Εγώ λέω λοιπόν. Για την Νοβάρτη δεν γίνεται για το ιατρικό σκέλο τη υπόθεση. Γίνεται για τι καταγγελίε ότι υπήρξαν πολιτικέ παρεμβάσει στο έργο των εισαγγελέων διαφθορά. Η υπόθεση τη Νοβάρτη όμω, όπω γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, δεν ξεκίνησε από την Ελλάδα. Ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα... Όχι, δεν το ξέρουμε καθόλου καλά αυτό το πράγμα. Τώρα αφορά το ιατρικό σκέλος της υπόθεσης. Το άλλο ξεκίνησε από εδώ, με τους προστατευόμενους μάρτυρες. Σας λέω λοιπόν. Θεωρείτε ότι η υπόθεση Νοβάρτης έχει εξελιχθεί θετικά για τον ΣΥΡΙΖΑ? Σας θυμίζω τις δηλώσεις του κυρίου Παπαγγελόπουλου ότι είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο του αιώνα από συστάσεις του ελληνικού κράτους. Τα υπονοούμενα σε φιλικά μέσα ενημέρωσης ότι έρχονται βραχιολάκια και θα δείτε. Τι θα γίνει στις παραμονές των εκλογών. Τον κύριο Καμένο που έλεγε σε κάποια στελέχη των άλλων κομμάτων ότι δεν ξέρω αν θα είναι εδώ του χρόνου ή θα είναι στην φυλακή. Και δεν μπορώ να ψηφίσουν τους πρόσφυγες. Εγώ λέω να περιμένουμε να δούμε λοιπόν τα αποτελέσματα της όλης διαδικασίας με βάση τους καθήλων αρμόδιους που είναι το νομικό σύστημα. Εγώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Στις ευρωεκλογές ο ελληνικός λαός κατέθεσε την δημιουργία του. Βλέπω ότι από την φράση ότι χρειαζόμαστε παραπάνω κοινωνικά μέτρα, βλέπω αυτό να είναι μετέωρο. Γιατί? Θυμίζω τη φράση του κυρίου Τσακαλώτου ότι συνειδητά υπερφορολογήσαμε τη μεσαία τάξη στην Ελλάδα, διότι έπρεπε να παράξουμε αυτά τα περίφημα υπερπλεονάσματα. Κοιτάξτε, ήταν να δείτε. Και η ιδεολογική επιλογή. Ακριβώς. Την έχει εξηγήσει ο κ. Τσακαλώτος και ο κ. Σπουλιαράκης πολύ αναλυτικά. Το πρόβλημα, κύριε Παπαδόπουλο, είναι ότι η μεσαία τάξη στην Ελλάδα είναι, θεωρούμε μεσαία τάξη, όσους κερδίζουν 25.000 ευρώ μεικτά το χρόνο. 25.000 ευρώ μεικτά είναι τα χρήματα που μπορεί κάποιος επιστήμονας, για παράδειγμα, για να ζήσει αξιοπρεπώς. Για την Οβάρτη, θα μας κάνετε ένα σχόλιο. Θα σας κάνω, ναι. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι το λάθος δεν είναι να δημιουργήσουμε κοινωνικά επιδόματα για τους αδύνατους. Το λάθος είναι ότι πρέπει να δημιουργήσουμε οικονομική ανάπτυξη με όχημα τη μεσαία τάξη, έτσι ώστε ακριβώς να έρθει ένα πραγματικά πλεόνασμα για να μπορέσουν να στηριχτούν οι κοινωνικές δομές, που επίσης δεν στηρίχτηκαν. Γιατί επί ΣΥΡΙΖΑ κόπηκε και το ΕΚΑΣ, επί ΣΥΡΙΖΑ είχαμε μια σειρά από επιβαρύνσεις στις συντάξεις για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Είχαμε δηλαδή και εδώ, δεν είχαμε στοχευμένη και αποτελεσματική κοινωνική προστασία. Για την Νοβάρτης, κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ένας μετά το άλλο τα πολιτικά πρόσωπα απαλλάσσονται, πηγαίνει στο αρχείο η υπόθεση και το σίγουρο είναι ότι στη συνέχεια θα έχουμε έρευνα για να δούμε πώς στήθηκε αυτή η ιστορία με τους προστατευόμενους μάρτυρες που μαθαίνουμε ότι μάλλον θα μηνυθούν από κάποιους εμπλεκόμενους. Άρα θα δούμε και κατά πόσον υπήρξαν πολιτικές εντολές εντός εισαγωγικών στη δικαιοσύνη για να πράξει όσα έπραξε. Όλα θα πρέπει να βγουν στο φως. Όπως θα πρέπει να βγει στο φως και για ιστορικούς λόγους η πρώτη εξάμηνη διαπραγμάτευση. Θα πρέπει να βγει στο φως πως μια μεγάλη κρατική επιχείρηση όπως είναι η ΔΕΗ παραδόθηκε με πλεόνασμα και θα παραλυφθεί με ένα τεράστιο έλλειμμα κοντά στο 1 δις. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη βιομηχανία της χώρας, ξέρετε. Ποιες πολιτικές αποφάσεις οδήγησαν στο να παραπέει μια από τις μεγαλύτερες... Δηλαδή η επόμενη περίοδος θα ξεκινήσει με δικαστήρια, όχι, δεν το λέω αυτό. Λέω ότι θα πρέπει να δούμε, για να μην επαναλαμβάνουμε τα λάθη του παρελθόντος. Η ιστορία δεν είναι εκδικητική. Η ιστορία είναι διδακτική πάνω απ' όλα. Πρέπει δηλαδή να δούμε πώς θα φτιάξουμε, γιατί αυτό ήταν το μήνυμα των ευρωεκλογών. Η ΔΕΗ παρέμεινε στο δημόσιο τομέα της στο μεγαλύτερο βαθμό και κυρίως στο δίκτυο χάρη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ εσείς θέλατε να βγάλετε στα μανταλάκια. Κύριε Πιλάλη, αν η ΔΕΗ κλείσει, είτε είναι δημόσια είτε είναι ιδιωτική, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα ως χώρα. Το μήνυμα των ευρωεκλογών είναι ένα. Κύριε Πιλάλη, είναι μία από τις τεράστιες αψαφιστικές διαφορές. Βάζουμε στην άκρη την κρίση, πλέον η κρίση, τα κόμματα της κρίσης καταποντίστηκαν. Και μας ενδιαφέρει ποιο είναι το σχέδιο για την επόμενη μέρα. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν το σχόλιο, λέω, στο όλο της παλαιάς μας νοορυμίας επιλέξαμε να μην σας απαντήσουμε για το όχι, να απαντήσουμε στον κύριο Πιλάλη και να πούμε ότι από εδώ, από την ημέρα που ξεκίνησε τη λειτουργία του αυτός εδώ ο πόλος ο τηλεοπτικός, έχουν περάσει το σύνολο σχεδόν των κορυφαίων στελεχών του κόμματός σας. Το σύνολο. Προφανώς. Κανένας δεν προέβησε αντίστοιχο σχόλιο. Είσαι πρώτος. Ναι, αλλά 30 λεπτά μέσα σε ένα 24ωρο που βομβαρδίζεται με κάθε είδους σχόλια την κυβέρνηση. Να σας πω κάτι. Η κυβέρνηση είναι κυβέρνηση. Δεν είναι κυβέρνηση που σχολιάζουμε. Η κυβέρνηση, τα σχόλιά μας είναι προς κρίση. Η κυβέρνηση πάντα έχει τη μερίδα του λέοντος στα δημοσιογραφικά σχόλια. Είναι αναμενόμενο αυτό. Και να είστε σίγουροι ότι αν και εφόσον ο λαός
λαός αποφασίσει τη Νέα Δημοκρατία να την κάνει κυβέρνηση, εσάς αντιπολίτευση ή σας κρατήσει εσάς στην κυβέρνηση, τα ίδια ακριβώς θα λέμε. Κύριε Βαλέρβα, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλά κουράγια και στους δύο στην πορεία προς τη σκάλη.